σημερινή ημέρα είναι ξεχωριστή. Είναι ιδιαίτερα σημαντική για την πατρίδα μας, για το εθνικό αμυντικό μας σύστημα, για το πολεμικό μας ναυτικό, αλλά και για την αναπτυξιακή μας στρατηγική. Μετά από 12 χρόνια και αφού μεσολάβησαν πολλές προσπάθειες, που όλες βέβαια στόχευαν στον ίδιο στόχο, στον ίδιο σκοπό, να ολοκληρωθεί η κατασκευή αυτών των υπερσύγχρονων υποβρυχίων και να ενταχθούν επιτέλους στη δύναμη του πολεμικού ναυτικού της Ελλάδας. Αυτή λοιπόν η μεγάλη στιγμή έφτασε. Για να φτάσουμε όμως εμείς σήμερα εδώ, στην καθέλκυση του πιπίνος, δούλεψαν και πολλοί άνθρωποι και πολλές κυβερνήσεις. Προηγήθηκε το υπερσύγχρονο υποβρύχιο Παπανικολής, στο πρότυπο του οποίου και στην τεχνογνωσία του οποίου κατασκευάστηκαν και τα επόμενα. Και οφείλω να θυμίσω εδώ ότι όλα αυτά τα υποβρύχια περίλθαν στην κυριότητα του ελληνικού δημοσίου την εποχή που ο σημερινός αντιπρόεδρος κυβέρνησης, ο κύριος Βενιζέλος, ήταν υπουργός Εθνικής Άμυνας και με ένα δικό του νόμο που τότε εισηγήθηκε, ψήφισε η Βουλή των Ελλήνων. Τα χρήματα που είχε πληρώσει ο ελληνικός λαός απέκτησαν έτσι αντίκρισμα. Σήμερα η Ελλάδα στέλνει προς κάθε κατεύθυνση ένα μήνυμα ισχύως και η οικονομία μας στέλνει το δικό της αναπτυξιακό μήνυμα, αφού η κατασκευή αυτού του υπερσύγχρονου οπλικού συστήματος έγινε σε ελληνικά ναυπηγεία και από ελληνικά χέρια. Η κυβέρνησή μας για μια ακόμα φορά αποδεικνύει έμπρακτα ότι έχει και τη θέληση και τη δύναμη και τη βούληση να οδηγήσει τη χώρα με ασφάλεια στην μετά την κρίση εποχή. Και θέλω σήμερα εδώ να διαβεβαιώσω τον ελληνικό λαό ότι αυτόν τον δρόμο ακριβώς θα συνεχίσουμε να ακολουθούμε και για τα χρόνια που έρχονται, στο όνομα μιας υπεύθυνης εθνικής αποστολής. Σήμερα με την γεμάτη συμβολισμούς αυτή τελετή καθέλκυσης που γίνεται σύμφωνα με τις παραδόσεις του πολεμικού μας ναυτικού, το υποβρύχιο Πιπίνος περιέρχεται και εντάσσεται στον ελληνικό στόλο, ενώ σε σύντομο χρονικό διάστημα θα ακολουθήσει το υποβρύχιο Ωκεανός και στη συνέχεια, πάντα μέσα στο χρονοδιάγραμμα που έχουμε θέσει και ανακοινώσει στη Βουλή των Ελλήνων, τα υπόλοιπα δύο υποβρύχια Ματρόζος και Κατσόνης. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα είχαμε θέσει ως προτεραιότητα την επίλυση αυτού του προβλήματος και με τολμηρές όσο και ρεαλιστικές πολιτικές κινήσεις και αποφάσεις λύσαμε τελικά τον γόρδιο δεσμό και δώσαμε τέλος σε αυτή την επιζήμια για το εθνικό και δημόσιο συμφέρον αλλά και την εθνική μας ασφάλεια υπόθεση. Με την νομοθετική μας δε πρωτοβουλία και την ψήφιση νόμου από την Ελληνική Βουλή διασφαλίσαμε πλήρως, όπως εξάλλου αποδεικνύεται σήμερα, και αποτελεσματικά το συμφέρον του κράτους.